Αντίστοιχα λοιπόν στην R μπορούμε να δημιουργήσουμε γραφήματα χρησιμοποιώντας απλές εντολές και αξιοποιώντας τα dataset που έχουμε φορτώσει. Η βασική σύνταξη τώρα για τη δημιουργία ενός γραφήματος πίτας με χρήση της R είναι με αυτή εδώ την εντολή. Χρησιμοποιούμε δηλαδή το pi, λέμε και δίνουμε μέσα στην ενσωματωμένη συνάρτηση pi ορισμένες παραμέτρους. Αυτές είναι το χ, το labels, το radius, main, call και clockwise. Όπου χ σημαίνει ότι είναι ένα αδιάνυσμα που περιέχει τις αριθμητικές τιμές που χρησιμοποιούνται στο γράφημα πίτας. Ως χ δηλαδή βάζω το διάνυσμα, το vector, που περιέχει τις αριθμητικές τιμές που θα χρησιμοποιήσει η πίτα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι απαραίτητο. Ενώ όλα τα υπόλοιπα μπορώ να μην τα χρησιμοποιήσω, το χ είναι αυτό που περιέχει τις τιμές μας. Το δεύτερο τώρα είναι οι ετικέτες. Το δεύτερο όρισμα είναι οι ετικέτες που χρησιμοποιούνται για να δώσουν περιγραφή στην κάθε φέτα της πίτας. Το τρίτο είναι η ακτίνα που δείχνει την ακτίνα του κύκλου του γραφήματος πίτας. Πόσο μεγάλη δηλαδή θέλουμε να είναι η πίτα μας σε μέγεθος. Main είναι ο τίτλος του γραφήματος. Ως call υποδεικνύουμε την παλέτα χρωμάτων που θέλουμε να δημιουργήσει, να χρησιμοποιήσει. Και ως clockwise είναι μια λογική τιμή που υποδεικνύει αν οι φέτες θα σχεδιαστούν δεξιόστροφα ή αντίστροφα. Για να δούμε τώρα και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Δημιουργώ ένα καινούριο R script. Ορίζω για παράδειγμα έστω ένα vector χ που θα πω ότι έχω. Έστω λοιπόν ότι έχουμε εκλογές, ότι έχουμε 3-4 υποψηφίους και ο πρώτος θα πάρει 24%, ο δεύτερος 16%, ο τρίτος 40% και ο τέταρτος 20%. Ορίζουμε λοιπόν τα labels και λέμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε ένα vector όπου ανοίγουμε παρένθεση candidate A, candidate B, candidate C, candidate D. Θα σχεδιάσουμε την πίτα μας μόνο με αυτά τα δύο, με το X και τα labels. Δεν θα βάλω τις υπόλοιπες παραμέτρους, οπότε θα χρησιμοποιήσει τα default ER. Στη συνέχεια θα πω ότι θέλω, προσέξτε, θέλω να αποθηκεύσεις το γράφημα. Οπότε ορίζω τη συνάρτηση PNG και ονομάζω το file ως εκλογές.jpg και τέλος θέλω να σχεδίασε το διάγραμμα dev.off. Οπότε βλέπετε ότι εδώ σας γράφει κιόλας ότι αυτές οι συναρτήσεις έχουν να κάνουν με τα γραφικά. Οπότε πλέον θα τρέξω αυτές εδώ τις εντολές και βλέπετε εδώ πέρα κάτω μου δημιούργησε το διάγραμμα στα plots candidate A, candidate B, candidate D, candidate C. Βλέπουμε ο C έχει 40%, έχει τη μεγαλύτερη πίτα. Μπορείτε αντίστοιχα εδώ να κάνετε zoom στο διάγραμμα και να το δείτε σε μεγαλύτερη εικόνα, όπως επίσης αντίστοιχα εάν
θα πάμε στα έγγραφά μου. Στα έγγραφά μου θα βρείτε ότι υπάρχει μία εικόνα που ονομάζεται εκλογές.jpg όπως τη δημιούργησα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πολύ εύκολα να φτιάξουμε πίτες στην R. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν σας έχω και εδώ πέρα ένα παράδειγμα, αλλά με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε πολύ εύκολα και bar charts. Εδώ βλέπετε τη βασική σύνταξη για τη δημιουργία ενός γραφήματος ράβδων. Χρησιμοποιούμε την ενσωματωμένη συνάρτηση bar plot. Με το age αντίστοιχα έχουμε ένα διάνυσμα ή μια μήτρα που περιέχει αριθμητικές τιμές που χρησιμοποιούνται στο γράφημα ράβδων. Από εκεί και πέρα έχω το HLab, XLab, που είναι η ετικέτα για τον άξονα H, το PSLab που είναι η ετικέτα για τον άξονα PS, main αντίστοιχα και τον τίτλο, και τα names.arguments που είναι ένα διάνυσμα ονομάτων που εμφανίζονται κάτω από κάθε μπάρα. Ενώ ο call χρησιμοποιείται για να δώσει χρώματα στις ράβδους των χρωμάτων. Οπότε με τον ίδιο τρόπο, εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα, ότι μπορούμε για παράδειγμα να δημιουργήσουμε τα δεδομένα για το γράφημα μέσα από ένα vector με δεδομένα. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε δημιουργήσει το vector με τις τιμές 7, 12, 28, 3, 41. Δίνουμε στο γράφημα το όνομα που επιθυμούμε να αποθηκευτεί στο αρχείο, αν θέλουμε, επαναλαμβάνω, να αποθηκευτεί στο αρχείο. Σχεδιάζουμε το γράφημα των ράβδων με το bar plot και αποθηκεύουμε το αρχείο με το dev.off. Οπότε αν τρέξετε αυτές τις εντολές θα δείτε ότι θα πάρετε αυτό εδώ το bar chart, το γράφημα και με τις πίτες και το bar chart ουσιαστικά ολοκληρώσαμε το σημερινό μάθημα. Την επόμενη φορά, στο επόμενο μάθημα, θα δούμε κάποιες ασκήσεις προκειμένου να εξασκηθούμε περισσότερο στις κλασικές δομές προγραμματισμού και στα charts, αλλά και στο πώς φορτώνουμε dataset και data frame μέσα στην R. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.